Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Αγίας Ειρήνης. Την πρώτη μέρα, ο Δημήτρης Ευσταθίου, γραμματέας του Τομεϊκού Συμβουλίου της ΚΝΕ, μίλησε για τα προβλήματα της νεολαίας, ενώ παρεμβάσεις στη συζήτηση έκαναν η υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου της Λαϊκής Εισπύρωσης Αγλαία Κυρίτση και ο υποψήφιος Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Γιάννης Σικάς. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Θέμη Γιόνι, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Τελικά δεν μπόρεσε ποτέ να φτιάξει ένα γελαστό βιβλίο, όσο κι αν το ήθελε. Είναι ο μεγαλύτερος θεσμός νεολαίας πανελλαδικά. Εμείς θεωρούμε ότι το φεστιβάλ είναι μια ανάσα. Και την αλήθεια, όπως ανάσα είναι και ο σοσιαλισμός, ο σκοπός για τον οποίο παλεύει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ένας σκοπός που ποτέ δεν άλλαξε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος και επίκαιρος, ειδικά στη σημερινή εποχή, που το σκοτάδι και η λάσπη πάει να πνίξει τα πάντα, με ευθύνη και των αστικών κυβερνήσεων και όσων δουλεύουν για τους λίγους, για τα κέρδη και βάζουν όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, αλλά σε τελευταία μοίρα τις ζωές μας, για τις οποίες πρέπει να παλέψουμε μέχρι τέλους. Οι φύλακες γεράν τους τρομοκράτες, η μοναξιά τους απροσάρτητα.